Έρχομαι στον πρώτο φιλοξενούμενο στη σημερινή εκπομπή, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, καθώς το Σάββατο έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στο Τορόντο, στην Ουάσιγκτον, 6 Απριλίου, ημέρα εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων από Ιουγκοσλαβία-Βουλγαρία στην Ελλάδα και η έναρξη μιας ανίποτης καταστροφής που πήγε τη χώρα 30-40 χρόνια πίσω και της έδωσε και ένα πολιτικοκοινωνικό προφίλ μετά τον πόλεμο να φάνε κικώτες. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές του 984. Κοιτάξτε, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο σήμερα, γιατί είναι και αυτή η αναντήρητα, η επικαιρότητα, η καυτή, όπου και να κοιτάξεις. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε με το κύριο θέμα, αλλά επειδή έχετε και τη διακήρυξη για διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας Ελλάδα και Κύπρο, και επειδή το ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Ελλάδας και Κύπρου αφορά την κυριαρχία, για τα ζητήματα ασφάλειας σε όλους τους κλάδους είναι θέμα κυριαρχίας, ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό που έρχεται στις 6 Απριλίου. Έχετε δίκιο, είναι μια πρωτοβουλία του πρέσβη του κ. Χρυσανθόπουλου, η οποία θα εκδηλωθεί σε Αθήνα, Οτάβα, όχι Τορόντο, Οτάβα, μπροστά στη γερμανική πρεσβεία στην Οτάβα, εκεί κοντά στο Ριντό Κανάλ, και στην Ουάσιγκτον. Σε αυτές τις τρεις πόλεις λοιπόν, Έλληνες, ομογενείς στην Ουάσιγκτον και στην Οτάβα, μη ομογενείς εδώ, θα συγκεντρωθούμε σε μια σιωπηλή διαμαρτυρία στις 12 η ώρα το μεσημέρι έξω από την γερμανική πρεσβεία, προκειμένου να υπενθυμίσουμε ότι τα γερμανικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που ακόμη και το δάνειο, το υποχρεωτικό δάνειο το οποίο κατέβαλε η Ελλάδα προς τη Γερμανία στη διάρκεια της κατοχής, τα αρχαιολογικά ευρήματα που λαιλατήθηκαν τότε δεν έχουν επιστραφεί, δεν έχει υπάρξει αποζημίωση για αυτά. Και έχουμε ειδοποιήσει τον γερμανό πρέσβη, ο οποίος οφείλω να πω ότι αντέδρασε με υποδειγματική διπλωματική χάρη, και η εκτίμησή μου είναι ότι πρόκειται για ευφυή διπλωμάτη. Το πρόβλημα δεν είναι ο πρέσβης, δεν είναι οι γερμανοί διπλωμάτες, απλώς η γερμανική πρεσβεία είναι ο χώρος που εκπροσωπείται το γερμανικό κράτος εδώ, και εμείς θέλουμε να υπενθυμίσουμε στο γερμανικό κράτος ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής έμπρακτη μετάνοια για όσα οι ένοπλες δυνάμεις του γερμανικού κράτους έπραξαν στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο ότι μας λείπουν κάποια αρχαιολογικά αντικείμενα, μας λείπουν τα χρήματα τα οποία η Ελλάδα δάνεισε στη Γερμανία στη διάρκεια του πολέμου, είτε το ήθελε είτε όχι. Μας λείπουν οι επιδικαστήσεις από την διάσκεψη ειρήνης, έτσι, αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι για μας τι κρύβεται πίσω από αυτή την άρνηση, όχι για όνομα του Θεού των συγκεκριμένων προσώπων που εκπροσωπούν τη Γερμανία, αλλά πίσω από την άρνηση του γερμανικού κράτους, του μηχανισμού του, να καταβάλει αυτές τις αποζημιώσεις, να επανορθώσει δηλαδή. Κύριε Αϊφαντή, βεβαίως το οικονομικό είναι ένα θέμα, αλλά εδώ υπάρχει κάτι, έχω την αίσθηση, πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή η επιχείρηση επανεγγραφής της ιστορίας και της αναθεώρησής της, όπου λίγο πάνω, λίγο κάτω, γκρόσο μόντο δηλαδή, η εικόνα είναι η εξής. Κάναμε ένα πόλεμο, τον χάσαμε. Αν τον είχαμε κερδίσει, δεν θα υπήρχε καν ούτως υποπαράγραφο στην ιστορία αυτά που μας λέτε. Στον πόλεμο συμβαίνουν και στραβές. Αυτό είναι η αναθεώρηση της ιστορίας. Συμβαίνουν και στραβές σε μια χώρα που καταστράφηκε και πήγε 30-40 χρόνια πίσω. Ακριβώς αυτό που λέτε είναι, από εκεί αρχίζουν όλα. Το γεγονός είναι ότι οι Γερμανοί θεωρούν ότι τότε τον πόλεμο
Δηλαδή ο στόχος του πολέμου που ήταν η γερμανική ηγεμονία στον ευρωπαϊκό και ασιατικό χώρο, σε αυτό που λέμε Ευρασία, σε αυτό που παλιότερα όρισε ο Ντεγκόλ, πιο μετά όρισε ο Ντεγκόλ από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια, κάνανε έναν πόλεμο για να κάνουν την ενιαία Ευρώπη υπογερμανική ηγεμονία. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει τι γράφαν οι ελληνικές εφημερίδες το καλοκαίρι του 1941, όταν δηλαδή οι Γερμανοί ήσαν άρτια φιχθέντες και εξηγούσαν στον ελληνικό λαό γιατί υποχρεώθηκαν να καταλάβουν τη χώρα. Και οι αρθρογράφοι δεν ήσαν Γερμανοί, ήσαν Έλληνες, γερμανοσπουδαγμένοι, αυτοί που στελέχωσαν τις κυβερνήσεις των συνεργατών των Γερμανών, τις κυβερνήσεις Quisling. Λοιπόν, αυτή η λογική ότι πρέπει να ηγεμονεύσουμε εξακολουθεί να παραμένει. Δεν θεωρείται ανήθικη, δεν θεωρείται παράνομη, δεν θεωρείται παράλογη. Θεωρείται φυσιολογική. Κάποιος πρέπει να ηγεμονεύει, όλες οι αγέλες έχουν έναν αρχηγό, πρέπει να είναι η Γερμανία. Θεωρούν ότι τότε δεν έγινε σωστή εκτίμηση του συσχετισμού δύναμης και επιλέχθηκε σαν μέσο της ηγεμονίας ο πόλεμος, η ρητορική, η φυλετική, η εξόντωση μειονοτήτων κτλ. Αυτά θεωρούν ότι ήταν τακτικά λάθη. Διότι μπήκε τελικά η Αμερική στον πόλεμο και ισοπαίδωσε τα πάντα μαζί με τους Σοβιετικούς και τους Ρώσους και τους Βρετανούς. Θα έπρεπε να είχαν επιλεγεί άλλα μέσα, όπως αυτά που επιλέγει τώρα η Γερμανία για τη γερμανική της ηγεμονία. Άρα όταν λοιπόν η ηγεμονία θεωρείται νόμιμος στόχος και αλλάζουν τα μέσα και θεωρούνται τα μέσα, θεωρούνται οι ζημιές που γίνανε σαν φυσιολογικό πράγμα. Πόλεμο κάνουμε, τι θέλετε, που λέει και ο κύριος Νετανιάχου, εντάξει ας πούμε, σβουρίξαμε και 3 αυτοκίνητα με Αμερικανούς μέσα. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνουν και οι Γερμανοί. Όταν η δύναμή τους το επιτρέψει και η δική μας αδυναμία το καταστήσει εφικτό. Θα το ξανακάνουν. Δεν είναι θέμα τι αισθάνεται ο συγκεκριμένος πρέσβης, που δεν τον ξέρω έτσι. Απλώς είδα πώς αντέδρασε. Ή ο συγκεκριμένος Γερμανός πολιτικός. Όταν ο συσχετισμός δύναμης, αυτό μας λέει ο Θουκυδίδης, όταν ο συσχετισμός δύναμης είναι τόσο ετεροβαρής, και όταν δεν υπάρχει φρένο, γίνονται τα εγκλήματα. Και γι' αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε ότι η Γερμανία πρέπει να μετανοήσει έμπρακτα. Δηλαδή το γερμανικό κράτος να πληρώσει αυτό που έλεγε ο αείμνηστος ο Γλέζος. Και ένα μάρκο να ήτανε, που δεν θα μας έσωνε καθόλου, που δεν είναι ένα μάρκο. Και ένα μάρκο να ήτανε, έπρεπε να το πληρώσει. Γιατί πληρώνοντάς το, δηλώνει το κράτος, το κράτος έμπρακτα ότι έσφαλε και δεν θα το ξαναπράξει. Τώρα το κράτος δεν δηλώνει ότι έσφαλε, δεν διαπαιδαγωγεί έτσι τους πολίτες του και εμάς αυτό μας ανησυχεί. Δεν είμαστε αντιγερμανοί, με την έννοια βέβαια ότι οι Γερμανοί κάνανε αυτά, δεν τα κάνανε οι Αργεντίνοι, οι Γερμανοί κάνανε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε ενάντια στην πολιτική του γερμανικού κράτους να επιδιώκει ξανά ηγεμονία με διαφορετικά μέσα τα οποία σταθμίζονται κατά περίσταση. Μάλιστα. Αν χρειαστεί να τραβήξει και 5 χαστούκια και να φτιάξει και 2-3 στρατόπεδα συγκέντρωσης, έχει την τεχνογνωσία, θα το ξανακάνει. Εδώ... Γι' αυτό οι Γερμανοί, επιτρέψτε μου, γι' αυτό οι Γερμανοί είναι πολύ προσεκτικοί με το Ισραήλ, αλλά απέραντα χαρούμενοι. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις μεθόδες που χρησιμοποίησαν και αυτοί για την τοπική ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, μια χαρά μέσα είναι, εργαλεία πολιτικής είναι, αρκεί να κερδίσεις. Νομίζω ότι και στο άρθρο σας μιλάτε ουσιαστικά, υπονοείτε ιδίως για την ελληνική πλευρά το Πάρθιο Βέλος. Όμως κοιτάξτε κυρία Ιφαντή, αμέσως μετά τον πόλεμο, καλά το είπατε, με την ισχύ την οικονομική, αφού η κατεστραμμένη Γερμανία ισορρόπησε και με δική μας βούληση να ισορροπήσει, γιατί τα ξεχνάμε αυτά, ενώ οικονομικά οι ίδιες εταιρείες που χρηματοδοτούσαν και στήριζαν τον πόλεμο με κάποιες μικροαλλαγές συνέχισαν να ελέγχουν οικονομίες όπως τη δική μας. Η διαχρονία συνεχίστηκε δηλαδή. Με άλλο τρόπο, καλά το είπατε. Και η ηγεμονία. Εγώ δεν θέλω να, η Γερμανία να μην είναι και ορθοποδής οικονομικά. Θέλω να ευημερούν οι άνθρωποι, θέλω να έχουμε μια χαρά σχέσεις και έχουν οι λαοί σχέσεις.
Το θέμα εμένα με ενδιαφέρει είναι το γερμανικό κράτος και τι έχει στο μυαλό. Σωστό. Γι' αυτό φορτωνόμαστε στον δυστυχή πρέσβη και στον οποιοδήποτε να ήταν θα του φορτωνόμαστε εκείνο το Σάββατο. Το πρωί πολύ ευγενικά μια σιωπηλή διαμαρτυρία θα είναι υπενθύμηση πληρωμής, προσθέτω. Υπενθύμηση πληρωμής. Και είναι πολλά. Τα έχετε περιγράψει. Να πω ότι στο Ηράκλειο την ίδια μέρα στις 11.30 υπάρχει μια εκδήλωση παρουσίας του βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά για Βόλ, αίμα, λύθη και υποτέλεια, που επίσης θα γίνει από ό,τι έμαθα μια κίνηση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο την ίδια ημέρα. Όμως εδώ η καταστροφή είναι οι χιλιάδες κόσμου που πέθανε από την πείνα το 41 και άλλοι τόσοι μέχρι το τέλος του πολέμου, η μείωση του πληθυσμού, η καταστροφή 1.770 πόλεων και χωριών με 131 ολοκαυτώματα. Η Κρήτη είναι από τους πρωταγωνιστές αυτά, όλη η χώρα είναι από τους πρωταγωνιστές. Η αρπαγή αρχαιολογικών θησαυρών, το αναγκαστικό δάνειο, η διάλυση της αγροτικής παραγωγής, η διάλυση της όποιας βιομηχανικής παραγωγής. Η χώρα δεν είχε υψικάμινο, μία υψικάμινο μετά το τέλος του πολέμου. Είχαμε απίστευτα πράγματα και ο έλεγχος βεβαίως βασικών πόρων της οικονομίας. Μόνο ο πληθωρισμός με τη μέθοδο του clearing ήταν στο βασίλειο. Συν το δοσυλλογισμό που είπατε, τις κυβερνήσεις που προέκυπταν και πάει λέγοντας. Άρα... Επιτρέψτε μου να σας πω, επιτρέψτε μου. Οι δοσυλλογικές κυβερνήσεις ήταν κυβερνήσεις ανθρώπων που είτε πίστευαν στη Γερμανία, είτε δεν το είδαν το οικονομικό του συμφέρον και συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Είναι καταδικαστές. Στην Ελλάδα δεν τους εκτελέσαμε, ας πούμε, όπως τους εκτέλεσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι όμως οι σημερινές κυβερνήσεις που δεν είναι δοσυλλογικές. Που εκλέγονται με 41%. Δεν είχαν αυτό που λένε οι Αμερικάνοι decency, την αξιοπρέπεια, να πάνε σε ένα γερμανικό πρωτοδικείο και να ασκήσουν αγωγή κατά του γερμανικού δημοσίου για το δάνειο, λέω το λιγότερο, ή για τη μη καταβολή αποζημιώσεων στους κατοίκους του διστόμου. Να πάνε να το θέσουν το θέμα στην πολύ σοβαρή γερμανική δικαιοσύνη. Και αν η γερμανική δικαιοσύνη εξαντήσει, πάει από πρωτοδικείο σε εφετείο και μετά στο νότατο δικαστήριο, μετά να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ανάλογα με τη διεκδίκηση υπάρχουν δικαιοδοτικά όργανα. Γιατί οι υποτελείς και των Αθηνών δεν το πράττουν αυτό? Διότι σιτίζονται, σκάνδαλο Siemens, το λέω για να καταλάβουμε, από τις ίδιες βιομηχανίες που στήριζαν διαχρονικά τους Ναζί, το σημερινό γερμανικό κράτος κτλ. Και οι βιομηχανίες κάνουν τη δουλειά τους. Οι Έλληνες πολιτικοί γιατί σιτίζονται από αυτές? Γιατί δεν διεκδικούν το δάνειο? Και ας το χάσουμε, ρε παιδί μου, ας έρθει ένα ανώτατο δικαστήριο να πει, ξέρετε, έπρεπε να το δώσετε, δεν το έχει παραγραφεί οτιδήποτε πει ένα δικαστήριο που δεν θα πει. Λοιπόν, αυτή είναι η... το κάνουμε γιατί στις 6 Απριλίου μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, αλλά τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου τα λέμε στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι αντάξιος απόγονος εκείνων που θεώρησαν τότε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενοποιηθεί υπό τη Γερμανία και συνεργάστηκαν. Και οι δικοί μας πολιτικοί τώρα θεωρούν ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη υπό τη Γερμανία, οι Έλληνες να εντυχιστούν την ενιαία Ευρώπη ως υποδεέστερον έθνος και να προχωρήσουμε σε αυτή τη λογική. Με άλλα μέσα, ειρηνικά τώρα. Είναι μια πρόοδος, δεν λέω, αλλά και πάλι η άρνηση της εθνικής μας ταυτότητας, η άρνηση της ισότητας μέσα σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα λέω αυτά επειδή έχουμε ευρωεκλογές σε λίγο, θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο να απασχολεί και να μην φορτώνουν τα ψηφοδέλτια τους με ποδοσφαιριστές και πρόσωπα της showbiz, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν από αυτά τα ζητήματα. Κύριε Αϊφαντή, πριν πάω σε διάλειμμα γιατί θα συνεχίσουμε μαζί, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ρωτάει εδώ πάρα πολύ κόσμος. Άρα ο συμβολισμός επιλογής ημέρας το Σάββατο 6 Απριλίου, που είναι η ημέρα έναρξης γερμανικής εισβολής στην πατρίδα μας,
Δεν στέκεται μόνο στα ιστορικά γεγονότα, αλλά πιάνει τη διαχρονία μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Πιστεύουν οι ακροατές μας ότι τα ιστορικά γεγονότα είναι κάποια πράγματα που είναι μέσα στην κατάψυξη της ιστορίας και δεν επιδρούν, δεν έχουν διαμορφώσει και δεν συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα σημερινά πράγματα. Τα κράτη έχουν συνέχεια. Υποτελές κράτος είμαστε στη δεκαετία του 30, κυρίως από τότε που έκανε ο βασιλιάς τη δικτατορία με εργαλείο το Μεταξά. Υποτελές κράτος είμαστε και τώρα. Απλώς αλλάζουν οι μορφές, αλλάζουν οι όροι της υποτέλειας, έτσι. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Και αν οι Έλληνες αυτό το πράγμα δεν το συνειδητοποιήσουν και δεν κοιτάξουν τα του οίκου τους, δηλαδή το πολιτικό τους σύστημα, για το οποίο, να το πω περίτρανα, δεν φταίνε ούτε οι Γερμανοί, δεν φταίνε ούτε οι Αμερικανοί, δεν φταίνε ούτε οι Τούρκοι, δεν φταίνε ούτε οι Ιρανοί, δεν φταίνε κανείς, παρά μόνο εμείς. Αν δεν το κοιτάξουν και αν δεν απαιτήσουν από αυτό το πολιτικό σύστημα την αξιοπρέπεια που θα θέλουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, τότε δεν έχουμε μέλλον. Θα μας πάρουν μπάλα τα συμφέροντα των άλλων και θα εντυχιστούν, όπως είπα και πριν, στην Ευρώπη, στην ενιαία Ευρώπη, ως μια γειτονιά δίχως παρελθόν και κυρίως δίχως μέλλον. Δίχως παρελθόν, γιατί περνάει και από την άρνηση του παρελθόντος μας μέσα. Όλη αυτή η διαδικασία. Πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο αυτό που είπατε στο τέλος. Και αν συμπολογίσει κανείς ότι η Ευρώπη έχει μπει σε ένα κλίμα αναθεώρησης των πάντων στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής ιστορίας με πολλές στρογγυλοποιήσεις και στη λύθη, αντιλαμβάνεται κανείς που μπορεί να οδηγήσει αυτή η ιστορία. Μα ναι, δεν είπαμε τώρα να συγγράψουμε και κοινά βιβλία ιστορίας. Αν είναι δυνατόν να κάτσουμε να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας με κάποιον άλλο. Δηλαδή με ποιον. Όποιος και να ήταν αυτός. Με τους Παναμέζους, να κάτσουμε να γράψουμε κοινό βιβλίο ιστορίας. Ή με τους Αμερικανούς, ή με τους Γερμανούς. Αυτά είναι αδιανόητα. Ακούγονται μόνο στην Ελλάδα, διότι η υποτέλεια των κυβερνώντων έχει βαθιές ρίζες. Έχει βαθιές ρίζες. Θέλω... Πρόκειται για μεταπράτες. Για μεταπράτες, για ανθρώπους που υπάρχουν μέσα στο DNA τους, έχουν την εκπροσώπηση άλλων υπερτέρων συμφερόντων. Εμπορικών, πολιτικών και στο τέλος αρνούνται και τον εαυτό τους. Αρνούνται αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Κυρία Ιφαντή, θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα πούν πολλά σήμερα. Βεβαίως αυτό είναι το μείζον, γιατί πρέπει να αναδειχθεί η πρωτοβουλία. Άρα καλείτε τον κόσμο που βρίσκεται στην Αθήνα. Το Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Κολωνάκι, περίπου στο ύψος του, πολύ κοντά στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, απέναντι από το γερμανικό, από το πολεμικό μουσείο, είναι η γερμανική πρεσβεία, μια σιωπηλή διαμαρτύρια, να επιδώσουμε το ψήφισμα που έχει ετοιμάσει ο κύριος Χρυσανθόπουλος και στην γερμανική πλευρά. Και αυτό είναι. Δεν θέλουμε ούτε να ενοχλήσουμε, ούτε να... θέλουμε να υπενθυμίσουμε. Με κάθε σεβασμό προς τον γερμανικό λαό, ο οποίος είναι φίλος και πρέπει να είμαστε φίλοι, αλλά με τους όρους που περιγράψαμε. Και αυτοί να συνειδητοποιήσουν τις ανεπάρκειές τους και εμείς τις δικές μας ακόμα μεγαλύτερες. Κύριε Πρεσβή, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς κάτι πρακτικό, γιατί το ρωτάει πολλοί κόσμος. Πριν από 15 μέρες μιλήσαμε για τη διακήρυξη αναλυτικά για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου προσωπικό της δημόσιας ζωής συντάξατε, με την οποία δηλώνετε την πρόθεσή σας να συγκροτήσετε ένα αρχικό πυρήνα φορέα παρέμβασης με ειδικό σκοπό τη διαφύλαξη εθνικής κυριαρχίας σε Ελλάδα και Κύπρο, που έχετε πει ότι πρόκειται για το μείζον πολιτικό καθήκον που θα πρέπει να ενώνει στη δράση κάθε δημοκράτη πατριώτη από όλο το εύρος του πολιτικού θάσματος, με θεμητές τις φιλοσοφικές ιδεολογικές διαφοροποίησεις που δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν ανασταλτικά, γιατί ο κίνδυνος που διατρέχει η πατρίδα επιβάλλει την κοινή και συγκροτημένη δράση πάνω στα ελάχιστα λαμίζωνα που μας ενώνουν. Η διακήρυξη έχει αποκτήσει πια έστω σελίδα? Αυτό είναι το πρακτικό ερώτημα πάρα πολύ κόσμου. Υπάρχει ιστοσελίδα η οποία φιλοξενεί την ίδια τη διακήρυξη, τις υπογραφές των ανθρώπων που έχουν συνταχθεί και έχουν προσυπογράψει.
Φιλοδοξεί αυτή η ιστοσελίδα η οποία οικοδομείται με ραγδαίο ρυθμό να είναι ένα, να εξελιχθεί σε ένα φόρουμ συντονισμού, ανταλλαγής απόψεων και ανάληψης πρωτοβουλειών, δηλαδή κοινοποίησης των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να έρθουμε σε επαφή με τους πάνω από 2.000 ανθρώπους που έχουν ζητήσει να προσυπογράψουν το κείμενό μας, να προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τον ζήλο τους, τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε η Επιτροπή να αρχίσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της, οι οποίες, όπως έχουμε περιγράψει, είναι δραστηριότητες ενεργοποίησης, ακτιβισμού δηλαδή των πολιτών για μείζωνα θέματα εθνικής κυριαρχίας και άμυνας, και εδώ και στην Κύπρο, και για την Ελλάδα και για τον ελλαδικό χώρο και για τον κυπριακό χώρο. Άρα, κουγκλάροντας διακήρυξη για τη διαφύλαξη εθνικής κυριαρχίας Ελλάδα και Κύπρο, μπορεί να το βρει κάποιος, σωστά? Μπορεί να το βρει, και επίσης στο National, άμα πάρει τα αρχικά των ελέξεων, National Sovereignty, NATSOVCY, Cyprus, αν βάλει αυτό το NATSOV, αυτό το πράγμα με λατινικά στοιχεία θα το βγάλει. Αλλά ας πούμε και στην ιστοσελίδα του Μιλιτέρ, ο κύριος Καρβουρόπουλος έχει αναρτήσει το link, και νομίζω και στο site του SL Press του Σταύρου του Λιγερού είναι αναρτημένο η διακήρυξη, και από εκεί μπορεί κανείς να πάει. Ωραία. Γενικά το προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε. Το πρόβλημά μας είναι να παρεμβαίνουμε σε εξελίξεις, και δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις είναι αυτή η διαδικασία των ευρωεκλογών που εξελίσσονται σε ένα είδος Eurovision Show, όπου συζητείτε ό,τι άλλο θέλετε εκτός από τα προβλήματα της εθνικής της σχέση Ελλάδας-Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο υπερεθνικός θεσμός, επηρεάζει την εθνική μας κυριαρχία, πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσουμε ώστε να την προασπίσουμε. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αυτά που δεν συζητιώνται, και συζητούνται ακριβώς αυτά που συζητούνται και στους διαγωνισμούς του Eurovision. Λοιπόν, για έλατε λίγο να τα δούμε και εντός και εκτός, γιατί στη διακήρυξη έχετε μιλήσει και για την ανάγκη πιστικής πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας, για τη στρατηγική κουλτούρα ασφάλειας, για τη στρατηγική γενικώς, και εδώ εμφανίζουμε μια εικόνα ως χώρα με την πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος, πάμε όπου βγει, όπως βγει, αν βγει, και δράτωμε έτσι τις ευκαιρίες, ξεκινώντας από αυτό το τελευταίο γεγονός, 2 μέτρα από μια σκοπιά μια νέα γυναίκα σκοτώνεται, και μάλιστα με άγριο τρόπο, σφαγιάζεται στην ουσία, και αμέσως αρχίζει μια ολόκληρη ιστορία, η οποία όμως αναδεικνύει τις χρόνιες παθογένειες, διότι αστυνομικά τμήματα κουφάρια, με περιπολικά κουφάρια, με σκοπούς που εμπλέκονται στο κοινό ποινικό δίκαιο, αυτά προκύπτουν, με αστυνομικούς που διατίθενται για την προστασία πολιτικών, οικονομικών και δημοσιογραφικών παραγόντων, και πάει λέγοντας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, και εγώ το παρακολουθώ, συγκλονισμένος είμαι. Η γυναίκα απειλιόταν η ζωή της, πήγε στην αστυνομία και της είπανε κάνε μήνυση, και τράβα να τηλεφωνήσει στην άμεση δράση μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Υπάρχουν οι παθογένειες που είπατε, αλλά εδώ είναι το θέμα, θα πρέπει να το δούμε και να το συνειδητοποιήσουν οι ακροατές, ότι εδώ υπάρχει και ατομική ευθύνη. Υπήρχαν μέσα 2 γυναίκες αξιωματική της αστυνομίας, η αξιωματικός υπηρεσίας και η υποδιοικήτρια που είχε και ευρύτερες, και είχαν περιπολικό στη διάθεσή τους. Δεν το κάνανε. Ο φρουρός που κάθεσε μέσα στο φυλάκιο μέχρι να τελειώσει το μαχαίρωμα και μετά βγήκε να κλωτσίσει το μαχαίρι του αλουνού που είχε αυτομαχαιρωθεί. Αυτούς θα τους προάγουν και θα τους κάνουν διοικητές. Αυτούς πρέπει κατά το κοινό λεγόμενο να τους κρεμάσουν ανάποδα. Πρέπει να τους αποτάξουν, να τους διώξουν την αστυνομία. Γιατί είναι πρόδειλο ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους καλά. Αν αυτό δεν το απαιτήσουμε,
αυτοί θα πάνε σε υψηλά κλιμάκια και θα αναπαράξουν την ιδεολογία και την πρακτική βάση της οποίας δεν βαριέσαι, πάμε και όπου βγει. Την πετάξαν έξω από μπροστά τους, γιατί τους τα έπριζε, ας πούμε, κατά το κοινό λεγόμενο, ότι κάποιος θέλει να τη σκοτώσει βραδιάτικα, τη ξεφορτώθηκαν και τη σκότωσε απ' έξω. Λοιπόν, αυτή την αστυνομία θέλει η κυβέρνηση. Αυτή την αστυνομία θέλει. Γιατί τώρα θέλετε να σας πω πώς θα ξεμπλέξουν αυτές οι δύο. Θα διατηρήξουν την πίστη τους στη Νέα Δημοκρατία και δίθεν κυβερνώσα φράξια της Νέας Δημοκρατίας και θα παραμείνουν στο σώμα. Αν ήταν το κουκουέ, θα διακήρυξαν την πλήση τους στο κουκουέ και θα παρέμεναν στο σώμα. Έτσι γίνεται η δουλειά, έτσι προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα έπρεπε να κόβονται χαμηλά για ανεπάρκεια, δεν κάνουν για τη δουλειά που πήγανε. Όπως εγώ δεν κάνω για αυτό το μοντέλο και δεν πήγα ποτέ μου, αλλά αν είχα την ηλικιότητα να πάω θα πρέπει να με κόψουν από την αρχή. Ας κόψουμε λοιπόν αυτούς τους δύο, τρεις εμπλεκόμενους αστυνομικούς για να περάσει το μήνυμα και στους υπόλοιπους. Είναι το ένα πράγμα. Και το άλλο είναι οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την κατάσταση που δεν ήταν και η τραγικότερη, έχουν υπάρξει και πιο τραγικές. Ποιος τη συντηρεί? Πόσες δεκαετίες είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Η αστυνομία του μοιάζει. Προστασίας του πολίτη, όχι Εθνικής Άμυνας. Προστασίας του πολίτη. Προστασίας του πολίτη. Η αστυνομία του μοιάζει. Είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Εδώ υπάρχει και κάτι βαθύτερο, διότι αν δεν είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή του και είναι super duper ο κύριος Χρυσοχοΐδης και η αστυνομική για τα μπάσα, τότε είναι ανίκανος. Γιατί αυτός έχει διαμορφώσει, αυτός έχει διοδώσει την οτροπία, αυτός έχει επιλέξει τα ηγετικά στελέχη και έχει στείλει άλλους σπίτι τους. Εγώ ξέρω πολύ καλούς αστυνομικούς που πόναγαν τη δουλειά τους. Πού είναι τώρα? Σπίτι τους. Τους αποστρατεύουν. Και ποιους κρατάνε? Αυτούς που είναι βολικοί με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες. Ποιος κάνει αυτή την επιλογή? Εγώ, εσείς? Ο Χρυσοχοΐδης. Άρα η ανεπάρκεια, δεν λέω το έγκλημα, λέω η ανεπάρκεια της αστυνομίας επιστρέφει και να χτυπάει κατάμουτρα σήμερα. Ξέρετε, σε αυτή την ανεπάρκεια υπάρχει και διαχρονικά ένα σύστημα. Το λένε ορισμένοι, όχι όλοι, από τις ενώσεις των αστυνομικών. Η μη σωστή επάνδρωση των αστυνομικών τμήματων και η έλλειψη υποδομών την ίδια ώρα που διατίθενται 5, 6, 7, 8, 10 για τις ανάγκες του πολιτικού προσωπικού, οικονομικών παραγόντων, μεγαλοδημοσιογράφων. Τα ξέρετε αυτά. Κοιτάξτε, το ξέρω. Εγώ ξέρω ανθρώπους που υπήρξαν για ένα φεγγάρι για 6 μήνες υφυπουργοί εξωτερικών και κυκλοφορούν ακόμη με αστυνομικό, ο οποίος είναι ο σοφέρ τους, τους κάνει τα ψώνια πολύ ευτυχής. Και κυκλοφορούν με αυτόν διότι απειλείται η ασφάλειά τους, δεν ξέρω και εγώ από ποιον. Τα βλέπουμε, όλοι τα ξέρουν. Αλλά αυτή την αστυνομία δεν την έχει φτιάξει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας, η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Δεν την έχουν φτιάξει η εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Αυτή την έχει φτιάξει τα κόμματα εξουσίας και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να καταλάβουμε. Και πολύ ωραία να ψηφίσουν όσοι πιστεύουν ότι τους εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να απαιτήσουν τέτοια πράγματα να βελτιώνονται. Εγώ δεν πιστεύω ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να φτιάξουν αστυνομία. Μπορούν να τη φτιάξουν. Δεν θέλει η ηγετική ομάδα ή ότι θέλει να την έχει την αστυνομία εργαλείο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάτι θα μπορούν να τη φτιάξουν. Φεύγω από αυτό. Πάω στο άλλο μεγάλο. Τη μεγάλη ανοιχτή πληγή πια για την κοινωνία που μάλλον δεν την έχουν προσμετρήσει όσο έπρεπε και τους γυρνάει ανάστροφα. Είναι η ιστορία των τεμπών, κύριε Πρέσβη. Αυτή η ιστορία τα έχει δείξει όλα. Είναι μια ξωνική του πολιτικού συστήματος. Του πολιτικού συστήματος, το οποίο μην κοιτάτε τώρα που έρχονται ευρωεκλογές και άρχισε να υψώνει τους τόνους και να τσιρίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, καταργώντας κάθε έννοια δεοντολογίας,
χρησιμοποιεί το δράμα για προσωπική προβολή και άλλα κόμματα βέβαια, αλλά αυτή το έχει ξεφτυλίσει εντελώς. Τι έγινε στα Τέμπη? Σκοτώσαμε 57 ανθρώπους, προφανώς από ενδεχόμενο δόλο. Ήξεραν μια χαρά και ο Καραμανλής και ο Σπίρτζης τα χάλια του σιδηρόδρομου και οι νεφείς άνθρωποι γνώριζαν ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Αλλά διαφώς. Είναι ο ορισμός του ενδεχόμενου δόλου. Λοιπόν, έγινε και έχουμε ακούσει τα πάντα, μέχρι και ότι είναι την Βορύχη και ότι οι συγγενείς είναι άνθρωποι που έχουν παραλογιστεί από τον πόνο και δεν πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Εγώ πιστεύω ότι το 1.300.000, 1,4 που υπέγραψε την έκκληση, το ψήφισμα των συγγενών των θυμάτων, που ζητάει τι? Ζητάει την κατάργηση της ετεροδικίας. Να πάψουν οι πολιτικοί να κρίνονται από τους συναδέλφους τους και να κρίνονται από το φυσικό δικαστή, αυτούς τους όχι πολύ καλούς δικαστές που έχουμε, αλλά αυτούς που κρινόμαστε όλοι. Φαντάζεσαι οι διπλωμάτες να κρινόντουσαν μόνο από τους διπλωμάτες, οι στρατιωτικοί μόνο από τους στρατιωτικούς, οι γιατροί μόνο από τους γιατρούς? Η πολιτική λοιπόν, λέει, από συστάσεις ελληνικού κράτους έχουν αυτό το προνόμιο. Να τελειώνει αυτό το προνόμιο. Εδώ ζητάει 1,4 κόσμος. Αυτοί οι άνθρωποι που υπέγραψαν, δεν υπέγραψαν, αρχίζουν να αντιδρούν. Δεν είναι ευτυχείς με αυτό το καθεστώς που έχει επιβληθεί. Και ιδίως με την τελευταία του εκδοχή υπό τον σημερινό πρωθυπουργό. Δεν είναι ευτυχείς, αντιδρούν, διότι βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή το δυστύχημα μπορεί να ξαναγίνει ανά πάσα ώρα, έτσι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στα τρένα. Είναι η ίδια Hellenic Train, είναι οι ίδιοι άνθρωποι στον ΟΣΕ, ακριβώς διότι λειτουργήσαν ως εργαλεία συγκάλυψης και εφαρμόζονται οι ίδιες πρακτικές. Υπάρχει ένα πρέσο, έχουμε λίγο ευρωεκλογές τώρα, είναι λίγο σφιγμένοι, μετά μόλις χαλαρώσουν θα ξαναγίνει ατύχημα. Διότι όλες οι υλικές προϋποθέσεις, όλοι οι όροι και οι συνθήκες που συνέτρεχαν και συνέβη παραμένουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε τηλεδιοίκηση υπάρχει, ούτε κουλτούρα να σεβόμαστε την τηλεδιοίκηση, ούτε τα τρένα έχουν απάνω, οι σειρμοί έχουν απάνω αυτό το σύστημα που όταν αντιληφθεί, που τους φρενάρει απότομα όταν η τηλεδιοίκηση διαπιστώσει ότι το ένα τρέχει με τοπικά προς το άλλο πάνω στην ίδια γραμμή. Διότι η τηλεδιοίκηση, έτσι όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή, περιορίζεται σε ειδοποίηση. Δεν παρεμβαίνει να σταματήσει. Υπάρχει αυτή όμως τεχνικά η δυνατότητα, δεν την έχει βάλει Hellenic Train απάνω στους σειρμούς. Τι γιατί να τη βάλει, διαπραγματεύεται να φύγει από αυτή την ιστορία, να το πάρει, ξέρω εγώ, να την πάρουν το Χανιταλί, να το πάρουν οι Ούγγροι, ξέρω εγώ, κάποιος να το πάρει, να μην το πάρουν οι Κινέζοι βέβαια, διότι δεν πρέπει να το πάρουν οι Κινέζοι για γεωπολιτικούς λόγους. Εμείς μόνοι μας να τους πάρουμε για να τους φτιάξουμε τους σιδηροδρόμους μπορούμε? Τι να πω, εμένα πραγματικά στα Τέμπη νομίζω ότι το έχουν τερματίσει και ότι θα το βρουν μπροστά τους. Ελπίζω σε κάποια πολιτική διαδικασία να το βρουν μπροστά τους. Είπατε ότι είναι η ακτινογραφία, η επιτομή τελικά της ελληνικής παρακμής. Είναι μόνο αυτό όμως, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος. Το ένα σκέλος είναι όπως το περιγράψεις, το δεύτερο σκέλος είναι ότι από τις πρώτες ώρες ξεκινάει μια ιστορία ξεμπαζώματος, αφαίρεσης στοιχείων κατά μείζωνα λόγω της εμπορικής. Η εμπορική δεν υπάρχει σε κανένα βίντεο. Αυτό σας λέει κάτι. Θα τη βρουν από τους δορυφόρους πόσα βαγόνια είχε εμπορική και τι είχε απάνω. Θα τα βρουν. Τεχνικά βρίσκονται. Οι ξένες υπηρεσίες τεχνικά τα ξέρουν. Ναι, σωστά το λέω. Τι είχε συμβεί. Αυτό που η εμπορική, αφήστε την επιβατική αμαξοστοιχεία, η εμπορική είναι η διαπλοκή οργανωμένου κλίματος και πολιτικής. Το φαντάζεστε? Η εμπορική μετέφερε ξυλόλιο και διάφορες άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην όθευση καυσίμων.
Έχει ένα ατύχημα. Σας λέω ότι εντάξει, ας μην είχε σκοτώσει τα 57 παιδιά, ας είχε σκουκάρει πάνω σε έναν τοίχο. Ας είχε εκτροχιαστεί. Ποιοι κινητοποιούνται και τρέχουν σαν μπαλαβή? Το Μαξίμου, ο κύριος Τριαντόπουλος. Πηγαίνει εκεί και δίνει οδηγίες. Αφαιρέστε το χώμα, διώξτε τα βαγόνια, βάλτε άλλο χώμα στη θέση του, σε μια προσπάθεια να αλλοιώσει τη σκηνή του ατυχήματος, αποκρύπτοντας τους λόγους, συγκαλύπτοντας το τι έγινε και ότι έγινε φωτιά, ότι πήρε το ξυλόλιο φωτιά και τους έκαψε όλους το ξυλόλιο. Εκτός από αυτούς που σκοτώθηκαν, οι μηχανοδηγοί που σκοτώθηκαν από το αντίκτυπο της σύγκρουσης, οι περισσότεροι κάηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε και το μετέδωσε στα δύο πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Και ο εισαγγελέας Λάρισας κάνει το κουνέλι. Μπα, φωτιά, έκρηξη. Δεν πήγε καν εκεί. Δεν πήγε καν να δει τι έγινε. Ο εισαγγελέας να διασφαλίσει ότι κάποιος δεν θα πάει να σκυλέψει τους νεκρούς, να αλλοιώσει τα στοιχεία που έκανε. Γιατί δεν πήγε? Δουλειά του δεν ήταν? Αύριο θα προχωρήσει η μορφή, θα γίνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Από κάτι τέτοια προχωράς σε αυτό το σύστημα. Γι' αυτό σας λέω ότι δείχνει, είναι η επιτομή του πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Εδώ πήγανε στην κυρία Αδηλίνη και της είπανε αυτά και τους είπε ότι είστε χαροκαμένοι. Θα έχει πει η κυρία Καριστιανού να πάτε στην εκκλησία. Δεν ασχολήθηκε και έβγαλε και αυτή τη μνημειώδη εγκύκλιο, στην οποία λέει κάντε μια παραχώρηση στους χαροκαμένους τώρα και εξετάστε κάθε παράλογο ισχυρισμό τους, έτσι, προκειμένου να φανεί ότι η δικαιοσύνη έκανε καλή τη δουλειά της. Και λένε ότι έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, έχει περάσει ένας χρόνος. Διότι σε άλλες περιπτώσεις κάνουν 10 χρόνια να βγάλουν, να φτάσουν στο στάδιο την έρευνα που υποτίθεται ότι την έχουν φτάσει τώρα. Άρα, εγώ δεν αισθάνομαι, και σας το λέω κύριε Σαχίνη, δεν αισθάνομαι ευτυχής, δεν αισθάνομαι άνετα, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην Ελλάδα της κυρίας Κλάπα και της κυρίας Αδηλίνη ως ανωτάτων δικαστών. Ο δικαστής πρέπει να εμπνέει και να διασφαλίζει και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τους συμπολίτες τους κυριολεκτικά να ξερνάνε με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται όλες τις υποθέσεις. Υποκλοπές, το ένα το άλλο. Ο πατέρας μου ήταν δικαστής. Θείος μου αεροπαγίτης, πρώτος ξάδελφός μου αεροπαγίτης. Έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτή τη λογική. Λοιπόν, αυτοί είναι κακοί επαγγελματίες, νομικά του πυροβολικού, ντροπή για το πυροβολικό που το λέω, και είναι, δεν έχουν το τεκμήριο της έξωθεν καλής μαρτυρίας πια. Αν είχαν λίγο τσίπα θα είχαν παραιτηθεί. Κυρία Υφαντή. Γιατί αυτό δεν έχουν το τεκμήριο, δεν τους πιστεύω εγώ, δεν τους πιστεύει ο άνθρωπος στον δρόμο. Το λένε οι δημοσκοπήσεις. Κύριε Υφαντή, επειδή σωστά είπατε, εδώ είναι η ακτινογραφία μιας διαχρονικότητας παρακμής. Αλλά κοιτάξτε, και θέλω να το κλείσουμε, δεν κλείνει, αλλά για σήμερα εννοώ, ως εξής. Άρα έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι οι συγγενείς και οι τεχνικοί τους εμπειρογνώμονες ένα χρόνο μετά φτάνουν κοντά στο ωμέγα, όταν όλοι οι άλλοι κινούνται σε ρυθμό μεταξύ ΑΒ, και είναι εντυπωσιακό ότι αυτοί που προσπαθούν από μόνοι τους και βρίσκουν κομμάτια των παιδιών τους και αντικείμενα 8 μήνες μετά, και δεν υδρώνει αυτή, και όχι μόνο δεν υδρώνει αυτή, εγκαλούνται κιόλας από παράνοια μέχρι πολιτικές βλέψεις. Καταλάβατε? Ναι, το καταλαβαίνω. Το πρόβλημα για τους κυβερνώντες είναι να περάσουν τις ευρωεκλογές δίχως σημαντικές απώλειες, και για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ποιος θα είναι δεύτερος. Μάλιστα. Με 12,5-13%. Νομίζω ότι αυτά είναι πραγματικά προσβλητικά για τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να ρηχθεί πραγματικά φως και να μάθουμε ποιοι φταίνε για αυτή την ιστορία.
και να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε. Επίσης ο κόσμος θέλει, επειδή έρχονται ευρωεκλογές και διακυβεύεται σε αυτές τις, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε μια σύραξη με τη Ρωσία θεσμοποιημένη και μακράς πνοής, ο κόσμος θέλει απαντήσεις, διότι αυτή η στροφή της Ευρώπης ολάκερη σε μια μακροχρόνια σύραξη με την Ρωσία αποσυναρμολογεί τη δική μας άμυνα εναντί της Τουρκίας. Βλέπετε. Έρχεστε τώρα σε αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί χθες είχα εδώ έναν υπτάμενο, πρώην υπτάμενο στην πολεμική αεροπορία, ο οποίος τα βρόντιξε με αυτά που έβλεπε, ο οποίος μιλάει για συνολική απομείωση και ιδίως στα νησιά. Ήρθε και αυτή η απόφαση να στείλουμε βλήματα λευκού φωσφόρου στην Ουκρανία. Μου στέλνουν σήμερα νησιώτες εδώ ότι αισθάνονται, και κάποιοι μου λένε ότι μήπως τελικά η παλαϊκή άμυνα είναι το κλειδί και δεν πάνε να κουρεύονται όλοι. Και επειδή προκύπτει αυτό που λέτε, δηλαδή μια ανακατανομή γεωπολιτική και για την Ευρώπη, και δεν είναι μόνο ο Μακρόν, είναι και ο Σόλτς, είναι πολλοί. Το κρίσιμο ερώτημα για μας, επειδή είμαστε ακριβεί στα πίτουρα και φθηνή στο στάρι, και εννοώ την Τουρκία, η οποία Τουρκία είτε είναι Ερντογάν είτε είναι η Μάμογλου, τα ίδια λένε. Εμείς είναι ακόμα η Μάμογλου. Ναι, δεν είναι ακόμα η Μάμογλου. Πανηγυρίζουμε ότι έρχεται, αλλά δεν έχουμε δει τι λέει για τα νησιά ο Ιμάμογλου. Και ο Ερντογάν και ο Ιμάμογλου εξισλαμισμένοι του πόντου είναι. Έτσι, ουσιαστικά εμφύλια διαμάχη έχουμε με τους απέναντι. Λοιπόν, τα έχει πει ο Βριώνης, ο Σπύρος Βριώνης, ο ιστορικός, Έλληνας και Αμερικανός ταυτόχρονα, έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία που λέει τι γίνανε οι χριστιανικοί πληθυσμοί του Βυζαντίου. Άρα οι ίδιοι άνθρωποι τσακωνόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Εμείς είχαμε στη δεκαετία του 80, χάρη στις προσπάθειες του Ανδρέα Παπανδρέου, είχαμε αντιτάξει μια άμυνα κατά της Τουρκίας. Είχαμε διασφαλίσει ένα status quo. Είχαμε εξασφαλίσει δηλαδή ότι τα νησιά μπορούν να αμυνθούν, όχι να αποτρέψουν, να αμυνθούν, και μέχρι να επέμβουν από την Ελλάδα η αεροπορία, δηλαδή μέχρι να εμπλακεί το σύνολο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η δυνατότητα αφαιρείται. Είχε πει ο κύριος ο Πομπέο να μειώσουμε το στρατιωτικό αποτύπωμα. Αυτό ακριβώς ευσεβώς κάνουμε, πράττουμε. Παίρνουμε τα πυρομαχικά. Και αν κάποιος πει ότι δεν θέλει να δώσει πυρομαχικά στους Ουκρανούς κτλ., αν πραγματικά ήταν να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς, με τι θα τα αναπληρώσουμε? Αν πρόκειται να δώσουμε παλιά λιγμένα στους Ουκρανούς ή σε οποιονδήποτε άλλο, δεν είναι και πολύ σωστό αυτό να το κάνεις, γιατί τα μισά από αυτά δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης. Θα τους προδώσουν δηλαδή αυτά τα λιγμένα πυρομαχικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θες να τα πουλήσεις, να τα καταστρέψεις, με τι τα αντικαθιστά? Δεν υπάρχουν όχι μόνο πυρομαχικά, αλλά πλέον δεν υπάρχουν και στρατιώτες οι οποίοι γιατί δεν έχει παραμεληθεί ο θεσμός της θητείας, έχει εξευτελιστεί, δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Η εθνοφυλακή είναι ένα ανέκδοτο και στα νησιά είναι ανέκδοτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εκπαιδεύονται, που εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στους καταλόγους εθνοφυλακής, η εκπαίδευσή τους, ο οπλισμός τους είναι αστείος, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δικαιολογίες στα χαρτιά έχουμε. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να κάτσει να δει πώς μόνος του, ενεργοποιούμενος, θα καλύψει αυτά τα κενά που δημιουργεί το κράτος του και δημιουργούν το πολιτικό του σύστημα. Άρα είστε υπέρ της συγκρότησης παλαϊκής άμυνας? Προφανώς. Δεν υπάρχει άμυνα αν δεν είναι παλαϊκή. Το έδειξε η Κρήτη το 40 με τους Γερμανούς. Έτσι, τον Απρίλιο του Μάη του 41. Μόνοι τους, οι Βρετανοί, οι Νεοζηλανδοί, οι Αυστραλοί και οι Γερμανοί δεν παίξανε κρίκετ σε ένα γήπεδο με πράσινο γκαζόν κάτω. Η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα, η παρέμβαση των άοπλων ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων που υπήρχαν πάνω στο νησί, η οποία θα μπορούσε να κάνει την αποφασιστική διαφορά αν τους αξιοποιούσαν σωστά και δεν ήταν κυριολεκτικά για τα μπάσα ο Φράιμπερ και οι γείτορες
οι περισσότεροι γείτορες, ιδίως στη Δυτική Κρήτη, των Βρετανών. Ήταν τρίτη και τέταρτη διαλογή αξιωματική. Στο Ηράκλειο τα κατάφερε πάρα πολύ καλά αυτός που ήταν. Αλλά στην άλλη μεριά όχι. Λοιπόν, λέω ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει αυτήν την ιστορία στα χέρια του, μακριά από ακροδεξιούς σαλτιμπάγκους, να πάρουν οι ίδιοι οι πολίτες δημοκρατικά, να απαιτήσουν η εθνοφυλακή να έχει ένα νόημα, να πηγαίνουν εκεί και να κάνουν δουλειά, οι έφεδροι να εκπαιδεύονται και οι στρατεύσιμοι να βγαίνουν από το στρατό εκπαιδευμένοι πολεμιστές, ικανοί να υπερασπίσουν τη χώρα. Και όταν είναι ικανοί, θα είναι και πρόθυμοι. Όταν τους αντιμετωπίσει ο ελληνικός στρατός διαφορετικά, οι άνθρωποι αυτοί θα αποδώσουν τα μέγιστα. Όλοι. Στις περιόδους της κρίσης, όλοι οι αξιωματικοί εκπλήσονταν από το γεγονός ότι οι στρατιώτες υπερέβαλαν εαυτούς. Αυτό το πράγμα όμως δεν πρέπει να επαφίεται στο φιλότιμο μόνο. Πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να τους δοθούν τα μέσα. Όπως πήγε και είδε ο κύριος Δένδιας εκεί που τουρτούριζε στη Φιλανδία, πώς το κάνουν αυτοί οι Φιλανδοί. Ας το κάνουμε κι εμείς. Απλώς χρειάζεται άλλο κράτος. Χρειάζεται άλλο κράτος, χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση, να μην σταματάει η θεώρηση για το τι μας ενδιαφέρει στην εξώπορτα του σπιτιού μας. Να θεωρούμε ότι το δημόσιο, άρα και οι ένοπλες δυνάμεις, είναι προέκταση του εαυτού μας. Κύριε Υφαντή, θα σας πει κάποιος, μήπως τα λέτε υπερβολικά. Και το λέω με την έννοια, σε περίοδο χαλαρή, ειρήνης είμαστε, δεν πάει να γίνεται γεωπολιτικά το έλα να δεις. Από τα Ουράλια και την Ουκρανία και τη Μόσχα και το Κίεβο μέχρι το Τελ Αβίβ, τη Γάζα, την Ερυθρά Θάλασσα και πάει λέγοντας, τι μας νοιάζει εμάς. Ακριβώς. Και μέχρι τη Λάρισα η επιβατική αξιωματικοστοιχεία χαλαρά πήγαινε. Τα καλαμπούρια που κάνανε όταν έμπαινε μέσα έχουν καταγραφεί. Χαλαρή ήταν. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, διότι δεν είναι πουθενά δεδομένη η ελευθερία και η εθνική κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία. Αν αυτά τα πράγματα δεν τα υπηρετούμε όπως τα υπηρετούν όλοι οι άλλοι λαοί, αυτοί οι περίεργοι Ελβετοί, ας πούμε, που πηγαίνουν και εκπαιδεύονται, άλλοι περίεργοι που έχουν ένοπλες δυνάμεις, αν δεν τα υπηρετήσουμε θα τα χάσουμε. Έτσι, βλέπουμε γύρω μας ότι υπάρχουν λαοί που τα χάνουν. Οι Αρμένοι χάσαν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, όπου ήσαν πριν από 25 χρόνια νικητές. Χάσανε και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ εκεί και το ξέρουν. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί πασινιάν μέσα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έτσι. Και πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι παίζουν ενού παικτής. Παίζουν ενού παικτής. Τα είπε πολύ καλά ο κύριος Καραβίδας, να μην τα επαναλαμβάνω εγώ. Πραγματικά είχα πάθει σοκ όταν άκουσα τον κύριο Δένδια συνέντευξη σε μια κυρία εκεί να εξαγγέλει ότι το 2030 θα έχουμε 200 κτλ. Τι να πω τώρα, δηλαδή αυτά είναι, αν πραγματικά εμποιούν εμπιστοσύνη, εκτός αν θέλουμε να αυτοναρκωθούμε, τότε είναι, ναι, πραγματικά είναι το καλύτερο οπιοειδές πολιτική τύπου Δένδια. Αυτό ισχύει και για την Κύπρο, με ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης. Είναι σε οριακή κατάσταση πια. Και μάλιστα μου λέει, με παραπέμπει σε άνθρωπο στο Φιλελεύθερο του Κώστα του Βενιζέλου, εξαιρετικού συναδέλφου, ο οποίος λέει το τι πρέπει να γίνει στην Κύπρο, το είπε ερχόμενος εδώ ο κύριος Κουτσούμπας, με τον οποίο μπορεί να διαφωνώ πολιτικά, λέει, και ιδεολογικά ο κύριος Κώστας Βενιζέλος. Παρόλα αυτά, ο Κουτσούμπας δεν είναι εθνικιστής, αλλά δεν είναι και εθνομηδενιστής. Αν η κυπριακή κυβέρνηση ενδιαφέρει για τον εαυτό της, αφήστε τον κύριο Κουτσούμπα, ας μην μπούμε σε αυτήν. Δεν είδα και όλες τις δηλώσεις που έκανε στην Κύπρο, αλλά ας του δώσουμε το credit ότι έκανε τις καλύτερες δυνάτες. Είπε ότι είναι θέμα εισβολής και κατοχής, δεν είναι θέμα διζωνικής, δικοινοτικής. Εντάξει, είναι θέμα εισβολής και κατοχής, αυτό το
είναι, το ξέρουν και οι τύχοι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Το είπε και ο κ. Κουτσούμπας, μπράβο του που το είπε, γιατί άλλοι δεν το λένε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Κανένα, απόλυτο, ειλικρινά. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε αν είναι εισβολή σε κατοχή. Ο κ. Δένδια θέλει να πουλήσει τα Μιράζ 2005. Γιατί δεν τα αγοράζει η Κύπρος? Μήπως γιατί πρέπει να πάνε στην Ουκρανία? Γιατί δεν εξοπλίζουμε την Κύπρο έτσι ώστε να αλλάξει ο συσχετισμός επί του πεδίου, άρα να αρχίσει και το διπλωματικό αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει? Γιατί εκεί τι έχει να πει? Όχι ο κ. Κουτσούμπας, ο άνθρωπος, ας πει ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι ο αποφασιστικός. Οι ίδιοι οι Κύπροι, γιατί δεν το ζητάνε? Φαντάζεστε να έβγαινε η κυπριακή κυβέρνηση και να έλεγε τα θέλουμε αυτά τα αεροπλάνα? Γιατί τα αεροπλάνα δεν είναι από μόνα τους. Είναι οι μηχανικοί, είναι οι πιλότοι, είναι οι μηχανικοί, είναι τα συντηρούν, είναι και όλο το προσωπικό. Λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να τους προσφέρει να αγοράσει τα αεροπλάνα και να τους προσφέρει συμβόλαια η Κύπρος? Για ποιο λόγο όχι? Όταν έρθει κάποιος και μου το εξηγήσει αυτό, γιατί δεν τα παίρνει, και μετά θα βάλει στο μουσείο, στις βάλει φωτιά να τα κάψει για να αλλάξει το ισοζύγιο. Οι άλλοι να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται περί περιπάτου η προέλασή τους. Και έτσι να είναι πιο εφεκτική γύρω από το τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Όχι για να κάνουμε κατά ανάγκη πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί να τον κάνουμε, να μπορούμε να τον κάνουμε τουλάχιστον με κάποιες πιθανότητες. Γιατί δεν τους δίνουμε τα αεροπλάνα? Να τους τα πουλήσουμε, να τα αγοράσουν οι Κύπροι. Τα F-16 Block 30. Έστω αυτά, γιατί? Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση ενώπιση των ευρωεκλογών. Γιατί να στέλνει η Ισπανία και οι άλλοι καταδιοκτικά στη Λιθουανία, μη τυχόν και οι Ρώσοι κάνουν, αρχίσουν υπερπτήσεις? Και γιατί δεν στέλνουν και στην Κύπρο, διότι εκεί οι Τούρκοι κάνουν υπερπτήσεις? Γιατί δεν ζητάμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά? Η Κύπρη πρώτα και η Ελλάδα κατά δεύτερο. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τεθούν ενώπιση των ευρωεκλογών στο τραπέζι της συζήτησης, κύριε Σαχίνη, και εμείς αυτή η επιτροπή που έχουμε φτιάξει αυτό σχεδιάζει να κάνει με μια σειρά από τρόπους. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω ένα γρήγορο σχόλιο για τα τεκτενόμενα με επίκεντρο το σφαγείο στη Γάζα, που φαίνεται ότι τουλάχιστον από την πλευρά Νετανιάχου, δεν το κρύβει, η προσδοκία είναι, το ακούγαμε και χθες, να βάλουν στο χορό και το Ιράν. Το χτύπημα αυτή τη φορά στη Δαμασκό, στο ιρανικό προξενείο, και είστε διπλωμάτες και το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από άλλους, νομίζω ότι λέει αυτό. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Θέλω να μου πείτε, γιατί για την Ουκρανία μιλήσατε, τι ακριβώς γίνεται πλέον. Πάμε με οικονομίες πολέμου και με κλίμακες πολεμικών προετοιμασιών. Οπότε αντί για ανακοχή, ειρήνη, διάλογο, μια λύση κτλ., μάλλον τα πράγματα πάνε επιταχύρω. Δεν ξέρω αν θα τους προλάβουν εκεί οι εξελίξεις. Όμως και η Μέση Ανατολή αρχίζει και παρανοίγει το θέμα. Αυτό που έγινε με το ιρανικό προξενείο, που τα ισοπαίδωσαν σκοτώνοντας τους. Ψάχναν να σκοτώσουν τον άνθρωπο και δεν τους προβλημάτισε καθόλου, ήταν στο έδαφος της χώρας του, μέσα στο ιρανικό προξενείο. Είναι πράξη πολέμου, έτσι. Θα απαντήσει το Ιράν. Και πιστεύω ότι θα απαντήσει με τον ίδιο. Δηλαδή, αν ήμουνα Ισραηλινός ή Αμερικανός, δεν θα αισθανόμουν καθόλου άνετα μέσα στα κτίρια της διπλωματικής μου αποστολής σε μια σειρά από χώρες του κόσμου. Θα απαντήσει λοιπόν με κάποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι το θέμα, ότι αν δεν απαντήσει οι άλλοι θα κλιμακώσουν, θα το κλάβουν ως αδυναμία, και στην γεωπολιτική σκακέρα ο φόβος φυλάει τα έρμα. Άρα εγώ δεν έχω, ως επαγγελματίας το λέω, δεν εύχομαι να απαντήσει, αλλά ξέρω ότι θα το κάνει. Και δεν έχω να απαντήσει, γιατί θα πάψουν νεκροί πάλι και δεν έχω καμία διάθεση, έστω και οι Αμερικανοί να είναι νεκροί, έστω και οι Ισραηλοί να είναι νεκροί, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Απ' την άλλη πλευρά, να δούμε κάτι. Αυτή τη στιγμή
με τη σιωπή των αραβικών κρατών, με τη συνενοχή των δυτικών κρατών, επιτελείται μια γενοκτονία. Έτσι. Τα εργαλεία τα παρέχουν οι Αμερικανοί και τη δουλειά την κάνουν οι Ισραηλοί. Έχει μια παρενέργεια, δημιουργείται ένας Ισραηλινός υπεράνθρωπος. Όχι Εβραίος, Ισραηλινός υπεράνθρωπος. Ο οποίος μπορεί να κάνει οτιδήποτε τιμωρητή. Φοβούμαι ότι θα έχει κακό τέλος, χειρότερο από ό,τι είχε ο Άριος υπεράνθρωπος, διότι οι Άριοι υπεράνθρωποι είχαν και ένα πληθυσμό 80 εκατομμύρια. Έτσι και κάπου δεν ήταν εύκολο να εξαφανιστούν από προσώπου γης. Για το Ισραήλ που έχει 70, το κράτος Ισραήλ που έχει 75 χρόνια κτλ. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος όταν μπαίνει σε μια τόσο συνολική και έναντι πάντων διαμάχη επειδή έχει ισχυρές πλάτες. Αν γυρίσει κάποια στιγμή η Αίγυπτος, χάσουμε τον Σίση και έρθουν άλλοι οι οποίοι καβαλήσουν αυτή το άλογο του εθνικισμού για να μην το καβαλήσει η μουσουλμανική μειονότητα ή η μουσουλμανική αδελφότητα και στραφεί η Αίγυπτος εναντίον τους. Τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα. Και δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά και η Ελλάδα και είναι κοντά μας. Θα οφείλε να μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Να εξηγούμε δηλαδή τι θεωρούμε σωστό και τι δεν θεωρούμε. Ότι δεν θεώρησαμε σωστό αυτό που έγινε καθόλου σωστό και καταδικαστέο και αν τους βρούμε τους Χαμάς να τους κρεμάσουμε ανάποδα κυριολεκτικά για αυτό που κάναν σε 7 Οκτωβρίου, αλλά καθόλου δεν είμαστε ευτυχείς με αυτά που κάνει το Ισραήλ, τα οποία όταν θα έρθουν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εάν κάποια στιγμή έρθουν, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει από τα πριν τη θέση της. Γιατί μόνο οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και εδώ Ισραηλινή πρεσβεία, υπάρχει και εδώ Αμερικανική πρεσβεία και η χώρα είναι γενικώς μπάτες χίλια λέστε και αν κάποιος θέλει να τους επιτεθεί δεν θα το κάνει στην Ουάσιγκτον, είναι λίγο δύσκολο, αλλά στην Αθήνα μου φαίνεται κομμάτι πιο εύκολο. Συνεπώς, ας μην θεωρούμε ότι δεν μας αγγίζουν αυτά τα πράγματα, παράπλευρες απώλειες υπάρχουν, θα είναι Έλληνες αν γίνει κάτι στην Ελλάδα, αν γίνει στην Ιταλία θα είναι Ιταλοί. Και κάθε χώρα πρέπει να σταθμίζει πολύ προσεκτικά τι πρέπει να λέει και τι πρέπει να κάνει, διότι το να το παίζεις μουγκός δεν βγάζει πουθενά. Πρέπει να εξηγήσουμε και στους Ισραηλινούς και στον ελληνικό λαό που είμαστε μαζί τους, ναι, να υπάρχει το κράτος του Ισραήλ και που είμαστε απέναντί τους. Αλλά σταθερά οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αυτό που έχουμε κάνει τώρα, να έχουμε λουφάξει και να μην μιλάμε, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε και εύχομαι και ελπίζω να μην το λουστούμε. Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα αρκετών ακροατών από την ώρα που σας άκουσαν, το οποίο το περιβάλλον στο οποίο κινείται είναι το εξής, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά κυρίως η Ελλάδα, πολλά δεν κάνουν και πολλά που κάνουν, τα κάνουν την ίδια ώρα που δεν κοιτούν την αυλή τους. Μου λένε εδώ, πώς σχολιάζει ο κύριος πρέσβης τη στάση μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης πριν μέρες, όπου με μια κίνηση εντελώς αντίθετη με τη διαχρονική πολιτική της χώρας, ανοίξαμε τον δρόμο στην είσοδο του Κωσυφοπεδίου, σε αυτό παρόλο που δεν αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο κράτος από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Σερβίας κατήγγειλε ονομαστικά πολιτικού στη χώρα. Ήταν ευγενής ο πρόεδρος της Σερβίας. Μίλησε μόνο για τα τηλέφωνα, δεν μίλησε για τα τριάκοντα αργύρια. Εγώ έχω κάνει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ξέρω τι διακυβεύονται σε αυτές τις εκθέσεις. Την έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Φέρνει μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης το Κόσοβο, το οποίο είναι ένα χαστούκι τα μούτρα της Κύπρου, διότι με την ίδια λογική και η τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου αύριο, με έναν κατάλληλο εισηγητή, ελπίζω να μην είναι από την ίδια οικογένεια, μπορεί κάτω από μια συγκεκριμένη συγκυρία να ζητήσει για να πετύχει την είσοδό της και να επισημοποιηθεί και σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών η διχοτόμηση των νησιών και νομοποίηση του κατοχικού κράτους ως
συνιστώ σας τις λύσεις, τις όποιες λύσεις, ως αυτοτελείο, δηλαδή ως παράγοντα που θα κάνει συνομοσπονδία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα θα έπρεπε πολύ προσεκτικά, αλλά βλέπετε εδώ πέρα έχουν εμφυλοχωρήσει άλλα πράγματα. Όταν θέλουν κάτι πάρα πολύ οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, δεν νομίζω ότι θα είναι η κυρία Μπακογιάννη ο άνθρωπος που θα τους χαλάσει τα χατήρια. Το έχω δει το έργο και το δράμα είναι ότι το έχω δει από τους ίδιους ανθρώπους. Συνεπώς ήταν ευγενέστατος ο Βούσιτς σε αυτά που είπε, εκφράζει δίκαιη οργή, γιατί τότε η Σερβία θα ψηφίσει να μπει του Δουβουκού μέσα όταν θα έρθει το θέμα. Αυτά έτσι πληρώνονται. Κύριε Ιφαντή, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή εκτεταμένη συνομιλία. Να υπενθυμίσω ότι το Σάββατο υπάρχει μια κίνηση πρωτοβουλίας ανήμερα της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα το 1941, στις 6 Απριλίου, έξω από τη γερμανική πρεσβεία, σιωπηρεί, όπως έχετε πει, υπενθύμηση των απαράγραπτων οφειλών του γερμανικού κράτους διαχρονικά ένα της Ελλάδας που την κατέστρεψε ολοκληρωτικά, δεν είναι υπερβολή αυτό, κατά διάρκεια της κατοχής στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές, επειδή υπάρχει και πάθος σε αυτά που λέω, αλλά έχω πια γεράσει και δεν αντέχω να τα καταπίνω με ψυχραιμία. Άλλωστε και αυτά που συμβαίνουν δεν είναι ότι το καλύτερο, και βγαίνει ένα μη επαγγελματικό πάθος, αλλά πια δεν ασκώ διπλωματία. Είμαι πολιτικός παρατηρητής με διπλωματική εμπειρία. Δεν είμαι δρόν διπλωμάτης. Γιώργος Αϊφαντής, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.